Λοιπόν, στην αγάπη σας θα ήθελα να σας έλεγα λίγα λόγια από την επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Είναι από το 4ο κεφάλαιο, στίχος 6. Δύο λέγει: ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Υποτάγεται ουν το Θεό, ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και υψώσει ημάς. Εγγύσατε το Θεό και εγγυεί ημίν. Δηλαδή, ο Θεός αντιτάσσεται τους υπερηφάνους, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Ταπεινωθείτε λοιπόν ενώπιον του Κυρίου και θα σας υψώσει. Υποταχθείτε εις το Θεό, εγγύσατε το Θεό και θα σας εγγύσει. Είναι μια πολύ ωραία και χαρακτηριστική αυτή η θέση του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Θα ήθελα λοιπόν να λέγαμε μερικά πράγματα πάνω σε αυτά τα οποία μας λέγει ο Λόγος του Θεού. Αναφέρεται εις τους υπερηφάνους. Βεβαίως, όταν ο Άγιος Ιάκωβος ομιλεί και λέει ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, αυτό είναι παρμένο από την Παλαιά Διαθήκη και το χρησιμοποιεί τώρα και στην Καινή Διαθήκη ο Άγιος Ιάκωβος. Αναφέρεται ο υπερήφανος. Τι είναι ο υπερήφανος άνθρωπος? Όπως θα γνωρίζετε, η υπερηφάνεια είναι ένα από τα θανάσιμα αμαρτήματα. Και η υπερηφάνεια από τα θανάσιμα αμαρτήματα είναι η τελευταία στη σειρά, αλλά πρώτη στην ποιότητα. Είναι δηλαδή το μεγαλύτερο αμάρτημα. Βέβαια, πολλές φορές θα αναρωτήσουμε έναν άνθρωπο εάν είναι υπερήφανος. Θα μας πει ότι δεν είναι, γιατί είναι ένα λεπτό αμάρτημα το οποίο πολλές φορές δεν μπορούμε να το διακρίνουμε. Πολύ δε παραπάνω δεν μπορούμε να το διακρίνουμε εμείς οι ίδιοι που το έχουμε το αμάρτημα αυτό. Αλλά πολλές φορές όμως δεν μπορεί να το διακρίνει ούτε το περιβάλλον μας. Νομίζουμε υπερήφανος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος λέγει «εγώ είμαι εγώ» και θέλει να επιδεικνύεται ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι ακριβώς αυτό, αγαπητοί μου, μόνον η υπερηφάνεια. Όταν θα δείτε τι είναι η υπερηφάνεια, θα τρομάξετε. Είναι γνωστό δε ότι ο διάβολος εστάθηκε με υπερηφάνεια, γι' αυτό και ξέπεσε από την Άνω Φωτοφορία. Αλλά το ίδιο αμάρτημα προσπάθησε να διοχετεύσει και εις τους πρωτοπλάστους και το κατάφερε. Και οι πρωτόπλαστοι έπεσαν και ξέπεσαν από τον Παράδεισον ακριβώς δια την υπερηφάνεια. Θα μου πείτε, πού ακριβώς είναι? Λοιπόν, αν αναλύσουμε την έννοια της υπερηφανίας, τότε θα δούμε τι ακριβώς είναι και η υπερηφάνεια. Και θα δείτε ότι μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Όπως και τι είναι ταπείνωση, το αντίθετο το οποίο ζητάει ο Θεός. Πρώτο και βασικό σημείο της υπερηφανίας είναι όταν ο άνθρωπος μένει στο ίδιο του θέλημα, δηλαδή στο δικό του το θέλημα. Όταν λέγει «εγώ θα κάνω αυτό που θέλω», αυτό είναι η υπερηφάνεια. Οι πρωτόπλαστοι έμειναν στο δικό τους το θέλημα και παραμέρισαν το θέλημα του Θεού. Ποιο ήταν το θέλημα του Θεού? Το θέλημα του Θεού ήταν να μην δοκιμάσουν από τον καρπόν εκείνου του δένδρου. Αλλά εκείνοι έμειναν στο δικό τους το θέλημα, καθυπαγόρευσαν του σατανά και τελικά έδειξαν την υπερηφανιά τους. Σήμερα θα λέγαμε, αν ένας άνθρωπος δεν θέλει να εκτελεί τις εντολές του Θεού, είναι υπερήφανος. Όταν λέγω ότι δεν το κάνω αυτό που λέει ο Θεός, αυτό δεν είναι υπερηφάνεια? Έτσι αμέσως αρχίζουμε να αποκτούμε μια νέα, ένα νέο οπτικό ορίζοντα στο χώρο της υπερηφανίας. Ώστε λοιπόν, άμα λέγω ότι αυτό δεν το κάνω, δεν το εφαρμόζω γιατί το λέει ο Θεός, είναι υπερηφάνεια? Μα βέβαια.
Τότε λοιπόν όλοι γύρω μας και εμείς οι ίδιοι είμαστε υπερήφανοι άνθρωποι. Ε, μα βέβαια. Έτσι, το πρώτο στοιχείο είναι όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να υπακούσει εις το θέλημα του Θεού. Αν μου πείτε γιατί αυτό είναι υπερηφάνεια, θα σας απαντήσω. Διότι απλούστατα ο άνθρωπος δεν αναγνωρίζει αυθεντία πέρα της αφεντιάς του. Διότι ο Θεός είναι μια αφεντία. Αφεντία. Την αφεντία λοιπόν του Θεού την απορρίπτει ο άνθρωπος και βάζει ως αφεντία το δικό του το θέλημα, τη δική του τη γνώμη, αυτό το οποίο θέλει και κρίνει αυτός. Να λοιπόν μια θεμελιώδης πτυχή της υπερηφανίας, ο άνθρωπος που δεν δέχεται τις εντολές του Θεού. Ένα άλλο σημείο της υπερηφανίας είναι όταν ο άνθρωπος έχει φιλία με τον κόσμο. Τι είναι ο κόσμος? Ο κόσμος, μας λέει η Αγία Γραφή, ή καλύτερα μας λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ότι είναι μία περιεκτική λέξη όλων των παθών. Θέλεις να μιλήσεις με μία μόνο λέξη για όλα τα πάθη? Θα την πεις. Θα τα πεις. Κόσμος. Θέλεις να αναλύσεις την έννοια του κόσμου? Θα μιλήσεις περί των ανθρωπίνων παθών. Συνεπώς, αν ο κόσμος με την έννοια την ηθική, την πνευματική, είναι εκείνος που ζει στα πάθη του, τότε αναφυσβήτητα στέκεται εχθρικά απέναντι στο Θεό. Λέγει λοιπόν η Αγία Γραφή ότι η φιλία του κόσμου, το λέγει και ο Άγιος Ιάκωβος, το λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής σε μια του επιστολή, εκείνος που αγαπάει τον κόσμο δεν αγαπάει τον Θεό. Διότι ο κόσμος, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ολόκληρος, όλος εν το πονηρό κείται. Ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται μέσα στον πονηρό, μέσα στο διάβολο. Και εκείνος, λέει, που αγαπάει τον κόσμο έχει έχθρα με τον Θεό. Διότι ο κόσμος έχει έχθρα με τον Θεό. Αν λοιπόν εγώ αγαπώ τον κόσμο, τότε έχω έχθρα με τον Θεό. Ερωτούμε λοιπόν, εάν έχω έχθρα με τον Θεό, γιατί έφτασα να έχω έχθρα με τον Θεό? Γιατί είμαι υπερήφανος. Η υπερηφάνεια λοιπόν εδώ εκφράζεται με μια δεύτερη μορφή, ως φιλία του κόσμου τούτου. Δηλαδή φιλία θα πει να συμμορφώνομαι με εκείνο που θέλει και αγαπάει ο κόσμος. Το φανταστήκατε ποτέ αυτό, αγαπητοί μου, ότι μπορεί να είναι η φιλία του κόσμου μία μορφή υπερηφανίας? Ένα τρίτο σημείο είναι οι ειδονές. Οι πρωτόπλαστοι, όταν άκουσαν την υποβολή, άκουσαν την προτροπή του διαβόλου ότι θα ανοίξουν τα μάτια τους και ότι θα γίνουν θεοί, τότε είδαν ότι ο καρπός ήταν ωραίος να τον βλέπεις και ευχάριστος να τον τρως. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή άρχισε να γεννιέται στον άνθρωπο η αίσθηση της ειδονής. Θα μου πείτε, όταν οι πρωτόπλαστοι δοκίμαζαν τους καρπούς, δεν αισθάνονταν μια ευχαρίστηση? Όταν έτρωγαν το αχλάδι, το μήλο, το ροδάκινο, παράδειγμα να πω, με τα τρέχοντα φρούτα μας, δεν δοκίμαζαν ότι είναι γλυκά αυτά τα φρούτα? Εξάλλου ο παράδεισος, ξέρετε πως λέγεται, παράδεισος της τρυφής, παράδεισος της απολαύσεως. Υπάρχει η απόλαυση κοντά στο Θεό και υπάρχει η απόλαυση μακριά από το Θεό. Όταν κάνω χρήση ενός πράγματος που δεν το θέλει ο Θεός, τότε αυτό, για να δοκιμάσω μια ειδονή, μια ευχαρίστηση, αυτό είναι εφάμαρτο. Λέγεται ειδονή, αλλά είναι εφάμαρτη, δηλαδή αμαρτωλή. Όταν διαβάζω ένα βιβλίο, όταν ακολουθώ, παρακολουθώ μια θηλητουργία, ακούω ένα κήρυγμα, είμαι μέσα σε μια συντροφιά πολύ ωραία,
Αυτό δεν είναι μία ευχαρίστηση, δεν είναι μία τρυφή. Ναι, αλλά είναι κατά Θεόν. Όταν στο τραπέζι μας φάμε ευχάριστα φαγητά, ωραία, γευστικά, πότε δεν θα είναι αμαρτωλή η περίπτωση? Πρώτον, όταν δεν γίνει κάτι το εξαιρετικά εξεζητημένο, αλλά απλώς τα φαγητά τα οποία θα είχαμε να φάμε και ευχαριστήσουμε τον Θεό. Τότε η ευχαρίστηση σε αυτή παίρνει νόημα. Αντιθέτως, αν τρώγω και πίνω και ευχαριστιέμαι καθιονδήποτε τρόπο ικανόποιο τις αισθήσεις μου μακριά από το Θεό, γιατί εγώ έτσι το θέλω, αυτό είναι εφάμαρτο και είναι συνεπώς, αφού γίνεται έξω από το θέλημα του Θεού, είναι υπερηφάνεια. Ώστε λοιπόν η υπερηφάνεια, όπως την αναλύσαμε, αγαπητοί μου, αντιληφθήκατε ότι παρουσιάζεται με αυτές τις μορφές. Πρώτον, με το ίδιο θέλημα. Δεύτερον, με τη φιλία του κόσμου. Και τρίτον, με τις ειδονές. Τι λέγει όμως εδώ ο Άγιος Ιάκωβος? Λέγει το εξής: υποτάγεται ούν το Θεό. Και το λέγει μετά από το ότι ο Θεός αντιστέκεται και αντιτάσσεται και κλωτσάει τους υπερηφάνους. Να υποταχθείτε στο Θεό. Και μετά τι λέγει? Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και υψώσει ημάς. Ταπεινωθείτε ενώπιον του Κυρίου. Ομιλεί λοιπόν για την ταπείνωση. Τι είναι ο ταπεινός άνθρωπος? Αγαπητοί μου, είναι το αντίθετο από ό,τι είπαμε μέχρι τώρα. Αλλά πριν το αναλύσουμε λιγάκι, θα ήθελα να διασαφίσω την έννοια αυτή. Πολλές φορές νομίζουμε ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός που έχει χαμηλωμένα τα μάτια και χαμηλωμένο το κεφάλι. Όταν σκύβει συνεχώς το κεφάλι του, όταν μαζεύει, συστέλει το σώμα του, τα χέρια του, στέκεται μπροστά στους άλλους με έναν τρόπο καθόλου όμορφον. Εμένα τουλάχιστον δεν μ' αρέσει αυτός ο τρόπος να συστέλλεται κανείς και να μαζεύεται σαν γατάκι απέναντι στους άλλους. Πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτό είναι ταπεινοφροσύνη. Είναι ταπεινοφροσύνη? Αν κάποιος σηκωθεί, Απόστολος Παύλος, ο Κύριός μας, που μπορούσε να φωνάξει και να μιλήσει δυνατά και να ελέγξει, αυτός είναι υπερήφανος? Αλίμονο. Έτσι έχουμε πολύ εσφαλμένη αντίληψη περί ταπεινοφροσύνης και περί ταπεινού. Ακόμη λέμε ταπεινών εκείνος ο οποίος ποτέ δεν μιλάει, είναι πάντα στη γωνιά του. Ταπεινό λέμε τον άβουλο άνθρωπο. Ταπεινός είναι ο άβουλος άνθρωπος που μας στέλνει ο Θεός βουλητικούς και ενεργητικούς? Αυτός είναι ταπεινός άνθρωπος? Αλίμονο. Λοιπόν, για να δούμε ποιος είναι ο ταπεινός άνθρωπος και τι ακριβώς είναι η ταπεινοφροσύνη. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι ταπεινοφροσύνη είναι η επιστροφή εις την οικίαν αξίαν. Δηλαδή να ξαναγυρίσω σε εκείνο που είμαι, ούτε πιο πάνω ούτε πιο κάτω. Εάν ανεβαίνω πιο πάνω ή πιο κάτω, τότε κινούμε σε ένα χώρο αισθημάτων μειονεκτικότητος, και αν μένει με δυναμικός χαρακτήρας παρουσιάζομαι ως αυταρχικός, εάν δεν είμαι παθητικός χαρακτήρας εμφανίζομαι με εκείνα τα πολύ άσχημα αισθήματα μειονεκτικότητος που αρχίζω να γκρινιάζω και να βλέπω τον άλλον ότι είναι ανώτερός μου και εγώ να ζηλεύω γιατί αυτός είναι αυτό που είναι. Ταπεινός είναι αυτός που γυρίζει στην πραγματική του αξία. Αδελφοί μου, έχεις δυνατότητα και ικανότητα να ομιλείς? Όταν σου πουν να ομιλείς θα πεις θα ομιλήσω. Δεν έχεις, θα πεις δεν έχω. Ίσια. Αυτό θα πει γυρνάω στην πραγματική μου αξία. Ακόμη ταπεινός είναι εκείνος ο οποίος δέχεται ως αυθεντία το Θεό. Η δική μου η αυθεντία είναι κάπου κοντά στο μηδέν μπροστά στην αυθεντία του Θεού. Ταπεινός είναι αυτός που θα πει το λέγει ο Θεός. Πάρα πολύ συχνά στην Παλαιά Διαθήκη λέγουν οι προφήτες, τάδε λέγει Κύριος.
τάδε θα πει τα εξής. Τα εξής λέγει ο Κύριος. Ο ταπεινός θα πει: ανοίγω τα αυτιά μου να ακούσω τι λέγει ο Κύριος. Ενώ ο ταπεινός λέγει, ο υπερήφανος λέγει: τι είναι αυτά που λέγει ο Κύριος, δεν δίνω καμία σημασία, ακούω τι λέγει ο Κύριος. Ταπεινός είναι εκείνος ο οποίος εφαρμόζει τις εντολές του Θεού, διότι δεν θεωρεί τον εαυτό του αυθεντία, αλλά αυθεντία θεωρεί το Θεό. Και τι λέγει? Το λέγει ο Θεός. Αφού το είπε ο Θεός, θα το κάνω. Έξω λένε οι άνθρωποι, κάνουν μια επιλογή από το Ευαγγέλιο και λένε αυτό δεν είναι καλό, εκείνο είναι καλό. Ο ταπεινός λέγει: δεν ακούω τι λέγει ο κόσμος, δεν έχει τη φιλία του κόσμου, αλλά τι λέγει ο Θεός. Αφού λέγει ο Θεός, να νηστεύω την παραδείγματι. Θα νηστέψω. Έξω λένε: και τι είναι η νηστεία? Το λέγει ο Θεός. Θα νηστέψω. Τι λέγει ο Θεός? Και όχι μόνο το θέλημα του Θεού εκφράζεται μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά και μέσα στην Εκκλησία. Είναι αυτό το οποίο λέγουν οι Άγιοι, οι οποίοι εκφράζουν το Λόγο του Θεού. Βεβαίως στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει η Τετάρτη και η Παρασκευή, υπάρχει όμως ο θεσμός της νηστείας, η εντολή της νηστείας. Εάν τώρα η Εκκλησία θεσμοθετεί και λέγει θα νηστέψεις Τετάρτη και Παρασκευή, σημαίνει ταπείνωσης, σημαίνει υπακούω σε αυτό που λέγει η Εκκλησία. Το λέγει η Εκκλησία. Τι λέγει η Εκκλησία? Θα νηστεύσω Τετάρτη και Παρασκευή. Ξέρετε πόσοι γονείς λέτε το παιδί μου να μην νηστεύσει, αυτά τα παιδάκια να μην νηστεύσουν, λέει, γιατί είναι μικρά. Γιατί είναι μικρά? Είναι τόσο μικρά που δεν μπορούν να νηστεύσουν Τετάρτη και Παρασκευή? Και αν έρθει πείνα, ακούτε τις ειδήσεις και διαβάζετε στην Αβυσσινία που έχει 10 χρόνια να βρέξει, πεθαίνουν περί τους 100 ανθρώπους την ημέρα από την πείνα, όχι από άλλα πράγματα. Όχι από άλλα πράγματα, από την πείνα πεθαίνουν 100 άνθρωποι την ημέρα, που οι περισσότεροι είναι παιδιά. Συνεπώς, ή όσοι είσαστε ηλικιωμένοι θα θυμόσαστε την κατοχή με την πείνα. Φτάσαμε εκεί? Αν Τετάρτη και Παρασκευή φάμε το λαδερό ή το αλάδωτο. Ένα μικρό παιδί μπορεί να φάει λαδερό, αλλά δεν θα φάει όμως ούτε κρέας, ούτε τυρί, ούτε αυγά, ούτε γάλα. Θα πάθει τίποτα? Δεν θα πάθει τίποτα. Ένα το ξέρετε, όταν λέμε ότι τα παιδιά μας δεν θα νηστεύσουν, είναι υπερηφάνεια. Τα προσχήματα είναι πλήστα όσα. Τι λέμε? Είναι αδύνατα, πάνε σχολείο. Τι θα πει πάνε σχολείο? Δηλαδή δεν έπρεπε να πηγαίνουν σχολείο για να νηστεύουν? Ή λέτε για τους άνδρες σας, πάει στη δουλειά του, ο άνδρας μου δουλεύει. Τι έπρεπε να είναι τεμπέλης για να νηστεύει? Ώστε η νηστεία είναι για τους τεμπέληδες? Αν είναι δυνατόν. Εγώ σας πήρα μια εντολή η οποία θεωρείται μικρή. Προσέξτε, δεν είναι μικρή. Αν είναι μικρή, να σκεφτείτε ότι εξαιτίας της χάσαμε τον παράδεισο, γιατί εφάγαμε. Εάν λοιπόν φτάσαμε να χάσουμε τον παράδεισο, συνεπώς η εντολή της νηστείας δεν είναι μικρή, αν καταφέραμε εξαιτίας της να χάσουμε τον παράδεισο. Όπως και δεν είναι μικρή εάν εξαιτίας της νηστείας, αγαπητοί μου, δηλαδή εφαρμόσουμε την νηστεία, κερδίσουμε τον παράδεισο. Γιατί στο βάθος της νηστείας, ξέρετε τι είναι? Ό,τι λέμε το σύνορα. Η εφαρμογή του θελήματος του Θεού. Ο Θεός θέλει αυτό. Και συνεπώς το εφαρμόζουμε. Ώστε βλέπετε τι είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση δεν είναι να σκύβω το κεφάλι. Η ταπείνωση είναι να κάνω το θέλημα του Θεού, να εφαρμόζω τις εντολές του Θεού και να γνωρίζω την πραγματική μου αξία. Αλλά τώρα έρχομαι να δούμε ένα άλλο σημείο πολύ ωραίο. Λέγει ο Άγιος Ιάκωβος: εγγύσατε το Θεό και εγγύει ημείς, ημίν. Πλησιάσατε το Θεό και θα σας πλησιάσει. Αν κάποιος θα έλεγε γνωρίζαμε που είναι ο Θεός, ασφαλώς θα πηγαίναμε να τον βρούμε. Αν ξέρατε ότι εδώ στο μοναστήρι μας σήμερα θα ήταν ο Θεός, παράξενο αυτό που λέω, θα ήταν ο Θεός, δηλαδή θα τον βλέπατε τον Θεό, θα ερχόσαστε βεβαίως τρέχοντας, αλλά θα λέγαμε
τον είδαμε τον Θεό. Και πώς μπορώ να τον εγγύσουμε, αγαπητοί μου? Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Δεν έχουμε ανάγκη να πάμε κάπου για να συναντήσουμε τον Θεό και να εγγύσουμε τον Θεό. Ο Θεός εγγίζεται τροπικά. Μπορεί κανείς να είναι πλάι στο Θεό και να μην έχει καθόλου το Θεό. Μπορεί κανείς να είναι δεν ξέρω πού, στα βάθη των θαλασσών ή στις κορυφές των ωραίων, που θα λέγε κανείς πού, πώς θα βρούμε το Θεό εκεί? Παντού ο Θεός, και να εγγίζει τον Θεό. Ο Θεός δεν είναι τοπικά κοντά μας ή μακριά μας. Ο Θεός είναι τροπικά κοντά μας ή μακριά μας. Πώς λοιπόν θα εγγύσουμε τον Θεό για να μας εγγύσει? Το πρώτο πράγμα είναι η μετάνοια. Ο Θεός φεύγει όταν έχουμε αμετανοησία. Από τη στιγμή λοιπόν που θα εκφράσουμε τη μετανοιά μας, από τη στιγμή εκείνη, αγαπητοί μου, εγγίζουμε τον Θεό. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο είναι η μετάνοια. Μετά από τη μετάνοια είναι η τήρηση των εντολών. Τι είναι η τήρηση των εντολών? Είναι αυτό που λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής: ποιήσατε καρπούς αξίους της μετανοίας. Η τήρηση των εντολών είναι η καρποφορία της μετανοίας. Μόνο εάν εφαρμόζουμε τις εντολές, έχουμε καρπόν, μπορούμε να αποδείξουμε τη μετανοιά μας. Το να λέμε μετανόησα, είναι μια κουβέντα. Προσέξτε, είναι μια κουβέντα. Πρέπει να έχουμε καρποφορία. Και η καρποφορία της μετανοίας είναι διπλής όψεως. Πρώτον, η μία όψη: δεν ξανακάνω εκείνα που έκανα. Και δεύτερον, κάνω εκείνα που έπρεπε να κάνω και δεν τα είχα κάνει μέχρι τώρα. Παραδείγματος χάρη, έκλεπτα. Τώρα μετανοώ. Οι δύο όψεις της καρποφορίας της μετανοίας. Τώρα δεν κλέβω. Αλλά όχι μόνο δεν κλέβω, αλλά κάνω και ελεημοσύνη. Η θετική όψη, η άλλη όψη της μετανοίας, της καρποφορίας της μετανοίας. Ώστε λοιπόν το δεύτερο είναι η τήρηση, όπως σας είπα, των εντολών. Το τρίτο είναι να μάθω να προσεύχομαι. Εγγίζω το Θεό με την προσευχή. Η προσευχή είναι θαυμάσιος τρόπος εγγύσεως του Θεού. Αλλά προϋποτίθεται όμως η μετάνοια και η τήρηση των εντολών. Διότι όταν ο αμαρτωλός κάνει προσευχή και η προσευχή του αυτή δεν είναι καθαρή και δεν είναι γεμάτη από μετάνοια, τότε μεταβάλλεται σε κατάρα. Το λέει η Αγία Γραφή: θα λογαριάσω την προσευχή τους σε κατάρα. Φοβερό πράγμα. Συνεπώς, το τρίτο είναι η προσευχή. Ένα τέταρτο σημείο είναι να αρχίσω να ζω μυστηριακή ζωή. Έτσι προσεγγίζω τον Χριστόν. Προσεγγίζω τον Θεό όταν ζω τη ζωή των μυστηρίων. Το κατεξοχήν δε μυστήριον της Θείας Κοινωνίας, της Θείας Ευχαριστίας. Όταν αυτά τα πράγματα τα ζω, τότε αρχίζω να κατανοώ τη σοφία και την πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Αυτό είναι ένα πέμπτο σημείο. Ο άνθρωπος ο οποίος εγγίζει τον Θεό αρχίζει να βλέπει, αρχίζει να κατανοεί, βλέπει τη σοφία του Θεού, βλέπει την αγάπη του Θεού, βλέπει την πρόνοια του Θεού, βλέπει ότι οτιδήποτε υπάρχει μέσα στη δημιουργία ή μέσα στην ιστορία ή μέσα στη ζωή μας, αυτό είναι ενέργεια του Θεού. Αυτό το βλέπει ο πιστός. Λέγει ο πιστός: ο Θεός δεν επιτρέπει αυτό να γίνει για να μας τιμωρήσει, ή μας το δίδει πάλι η φιλανθρωπία του. Πάντα όμως είναι και η τιμωρία ακόμα, είναι φιλανθρωπία του Θεού. Αυτά τα φιλοσοφεί, τα θεολογεί ο άνθρωπος. Και ένα τελευταίο σημείο είναι όταν αρχίσει να ευγνωμονεί το Θεό για τις ευεργεσίες του. Λέμε όλη δόξα το Θεό. Είναι μια κουβέντα όμως, όπως το λέμε. Το σκεφτήκατε? Τι κάνετε σπίτι σας? Είσαστε όλοι καλά? Καλά, ευχαριστώ. Δόξα το Θεό. Καλά είμαστε. Όταν όμως δεν είμαστε καλά, αρχίζουμε να τα βάζουμε με το Θεό. Σημαίνει λοιπόν τον καιρό που τον δοξολογούσαμε,
τον δοξολογούσαμε μόνο με τα χείλη, σαν συνήθεια, σαν συνηθισμένη φράση, όχι γιατί το πιστεύαμε, όχι γιατί νιώθαμε την ευγνωμοσύνη μας στο Θεό. Ο ταπεινός και πιστός άνθρωπος, εκείνος που πραγματικά εγγίζει το Θεό, τον ευγνωμονεί κάθε στιγμή για οτιδήποτε. Είναι ο ευγνώμων άνθρωπος, είναι η ευγνωμονούσα καρδία. Έτσι, αγαπητοί μου, μπορούμε να εγγύσουμε το Θεό με αυτόν τον τρόπο. Αλλά λέει εδώ ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφό Θεός, ότι εγγύσατε το Θεό και εγγύει ημί. Εγγύσατε τον και θα σας εγγύσει ο Θεός. Πώς ο Θεός εγγύζει τον άνθρωπο? Καταρχάς μεν, όταν μας έμαθε να λέμε τον Θεόν Πατέρα, λέμε όλοι το Πατέρ ημών. Δεν ξέρω όμως ποιος από μας αισθάνεται ότι ο Θεός είναι πατέρας του. Το να αισθάνομαι ότι ο Θεός είναι πατέρας μου, ο τίτλος αυτός, ο κυριότατος του Θεού τίτλος, με φέρνει πολύ κοντά του. Τον φέρνει εκείνον πολύ κοντά μου. Όταν λέμε ο Κύριος Τάδε, όταν λέμε ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ή οποιοδήποτε, είναι μακριά από μας. Όταν λέμε ο πατέρας μου, είναι πολύ κοντά. Και αν ο πατέρας μου είναι στην Αμερική ή στο Βόρειο Πόλο, είναι κοντά ο πατέρας μου. Είναι τροπικά κοντά. Θα μου στείλει γράμμα, θα μου στείλει χρήματα, θα μου στείλει την αγάπη του. Γιατί είναι ο πατέρας μου. Από τη στιγμή που θα συνειδητοποιήσω, όταν λέγω Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, τότε ο Θεός είναι πολύ κοντά μου, με έχει πλησιάσει, είμαι παιδί του, γιατί είναι πατέρας μου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συνεπώς αρχίζω να έχω μια κοινωνία μαζί του. Μην ξεχνάτε δε ότι η κοινωνία, η Θεία Κοινωνία, όταν παίρνω το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε εγώ προσεγγίζω τον Θεό και ο Θεός προσεγγίζει εμένα. Και στο τέλος έχω μια κοινωνία. Εγώ κάνω ένα βήμα μπρος και ο Θεός κάνει άπειρα βήματα μπρος για να με συναντήσει. Εγώ μόνο ένα, εκείνος πολλά βήματα. Και αμέσως είναι κοντά μου. Έχω κοινωνία με τον Θεό. Αλλά ακόμα αυτή η κοινωνία φαίνεται και από κάτι άλλο. Από τη χάρη του Θεού και τα χαρίσματά του. Το σκεφτήκατε, αγαπητοί μου, τι σημαίνει παίρνω τα χαρίσματα του Θεού? Παίρνω τα χαρίσματα του Θεού. Το σκεφτήκατε αυτό τι σημαίνει? Ο άνθρωπος ο πιστός αποκτάει χαρίσματα. Ο άνθρωπος που εγγίζει τον Θεό αποκτάει χαρίσματα. Και ποια είναι αυτά τα χαρίσματα? Είναι πολλά. Αλλά το κυριότατο χάρισμα, το κατεξοχήν χάρισμα, είναι το χάρισμα της αγάπης. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, ζηλούτε λέγει τα κρήτωνα χαρίσματα, τα καλύτερα χαρίσματα, να τα ζηλεύετε και να τα ζητάτε από τον Θεό. Και εγώ θα σας υποδείξω ποιο είναι το μέγιστον εκ των χαρισμάτων, εκ των κρητώνων χαρισμάτων, εκ των καλύτερων χαρισμάτων. Και ομιλεί για την αγάπη. Βλέπετε τον άνθρωπο ο οποίος έχει εγγύσει τον Θεό, τον έχει εγγύσει ο Θεός της αγάπης και ολόκληρος είναι αγάπη. Πυρπολείται από την αγάπη. Να πως εγγύζει ο Θεός τον άνθρωπο. Ο Θεός είναι υπομονή, γι' αυτό λέγεται και ο Θεός της υπομονής. Γίνεται ο άνθρωπος άνθρωπος υπομονής και ούτω καθεξής. Δηλαδή ο χαριτωμένος άνθρωπος. Ενθυμίστε παρακαλώ πως ονόμασε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ την Θεοτόκον. Και χαριτωμένη. Δηλαδή γεμάτη από χαρίσματα. Γεμάτη από χαρίσματα. Λοιπόν, αγαπητοί, είδαμε σε αυτή την, με λίγα λόγια, σε αυτή την περικοπή που μας λέει ο Άγιος Ιάκωβος, είδαμε τι είναι ο υπερήφανος και τι είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Και καλούμεθα να εγγύσουμε τον Θεόν για να εγγύσει και εκείνος εμάς. Αν έτσι κινούμεθα, τότε ασφαλώς μπαίνουμε μέσα στο δρόμο να γίνουμε σωστοί και καλοί χριστιανοί, να γίνουμε παιδιά του Θεού.